Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν προέβησε αξιολόγηση σχετικά με την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η διαδικασία φαίνεται πιθανό να ολοκληρωθεί εντός ενός ή δύο μηνών», όπως δημοσιεύει η Haber Turk. Ο Καλίν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την ατζέντα σε ζωντανή μετάδοση στο CNN Turk. Απαντώντας την ερώτηση «Θα δώσουν οι ΗΠΑ F-16 στην Τουρκία?», ο Καλίν είπε ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι η νέα δομή θα προκύψει μετά τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 8 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε μια ακριβή εκτίμηση, αλλά φαίνεται πιθανό ότι αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί τους επόμενους έναν ή δύο μήνες. Όταν συμβεί αυτό, το ζήτημα των F-16 θα επιληθεί τόσο από άποψη εξυγχρονισμού των υπαρχόντων, όσο και την αγορά νέων F-16. Ο εκπρόσωπος του Προέδρου ανέφερε ότι ο Ερντογάν θα αναφέρει στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν πως έπεισε τον Πούτιν να ενεργοποιήσει ξανά τον διάδρομο των σιτηρών. Ο Καλίν αξιολόγησε επίσης τις δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με την ίδρυση μεγάλου κέντρου φυσικού αερίου στην Τουρκία. Επισήμανε ότι οι ενεργειακές υποδομές και η αγωγή της Τουρκίας είναι κατάλληλοι για τη μεταφορά αυτής της χωρητικότητας. Αναφερόμενος στις πρόσφατες εντάσεις με την Ελλάδα, ο Καλίν είπε: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να απειλήσει την Τουρκία, δεν έχει τέτοια δύναμη, δεν έχει τέτοια ικανότητα», είπε προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αναφερόμενος στον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών, τονίσε το μη στρατιωτικό καθεστώς τους και επεσήμανε ότι βρίσκεται ενάντια στις διεθνείς συμφωνίες. «Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να αναδυθεί απειλή για την Τουρκία από τα νησιά. Και οι Έλληνες και οι Αμερικανοί το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η περίπτωση να γίνει ένα λάθος βήμα εκεί», είπε ο Καλίν. Ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα θα κάνει εκλογές και ως εκ τούτου προσπαθεί να σύρει την Τουρκία στην προεκλογική εκστρατεία. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να ανέβει πάνω από το αντιτουρκικό κύμα που εμφανίζεται στη Δύση κατά καιρούς, εκτίμησε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.